Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Είναι γεγονός ότι έχουμε εξελίξεις, ευχάριστες εξελίξεις σε πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Η πολιτική βασικά θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά μας. Αυτό θα πει πολιτική. Αλλά δυστυχώς η πολιτική περιορίζεται σε άλλα θέματα, τα οποία δεν είναι της παρούσης εκπομπής τουλάχιστον. Έχω όμως ένα ευχάριστο γεγονός. Και αυτό εγώ αμέσως θέλησα να το μεταλαμπαδεύσω σε εσάς, να το γνωρίσετε και εσείς. Είναι γεγονός ότι η ελληνική φυλή έχει αποδείξει ότι έχουμε λίγο τσαγανό, έχουμε λίγο πνεύμα και μυαλό που παίρνει πολλές στροφές. Γι' αυτό και όπου έχουμε πάει στο εξωτερικό, γιατί εκεί μας αναγνωρίζουν περισσότερο, έχουμε πετύχει. Βλέπουμε λοιπόν χιλιάδες, πολλές χιλιάδες Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίων κλπ, ιδρυμάτων, γιατρούς παγκοσμίου επίπεδου και φύσεως τέτοιας που αποδίδουν μεγάλες ευρεσιτεχνίες, και η ιατρική όπως ξέρετε έχει πολύ περισσότερη ανάγκη στο να προοδεύσει και να μας βγάλει από την ευθανασία που απολαμβάνουμε όλοι σιγά σιγά με τα διάφορα, με τους διάφορους ρήπους, φάρμακα, γεωργικά και γενικά το διοξίδιο του άνθρακος. Έτσι λοιπόν έχουμε και ένα άλλο κίνδυνο όμως, που δυστυχώς τον έχουμε για πολλά χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, και λέω πολλά εννοώ 20 χρόνια, και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα τι θα κάνουν τα σκουπίδια, ρε παιδιά. Τα σκουπίδια. Τώρα το παραμικρό και μία καρφίτσα να θέλεις να πάρεις είναι σε συσκευασία. Η συσκευασία την πετάς και κρατάς την καρφίτσα για να κάνεις τη δουλειά σου. Λέω, σαν παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει στα πάντα. Τα τρόφιμα, συσκευασία. Τα φάρμακα, συσκευασία. Τα προϊόντα, τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρολογικά, οι τηλεοράσεις, κυβότια, με πλαστικά μέσα για να μην χτυπάνε. Όλα αυτά συσκευασία. Πέραν του ότι αγοράζουμε ένα κιλό πατάτες και από το ένα κιλό πατάτες χρησιμοποιούμε τα 700 γραμμάρια, γιατί τα υπόλοιπα τα καθαρίζουν και τα πετάνε. Άρα έχουμε και απώλεια σε αυτά τα θέματα. Τι θα κάνουμε τα σκουπίδια λοιπόν? Ένα ευχάριστο μήνυμα είναι ότι στη Λάρισα υπάρχει μια εταιρεία η οποία εδώ και χρόνια παιδεύεται για να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών. Είτε αυτό λέγεται εργοστάσιο, είτε αυτό λέγεται δερματοποιητής, είτε λέγεται χιτά, είτε λέγεται χιτή, είτε λέγεται χαδά, όλο αυτό το συνοθήλευμα γύρω από τα σκουπίδια. Και για να κάνεις κάτι, μια εγκατάσταση, μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Μελέτη, ξέρετε τι σημαίνει? 2 χρόνια, 3 χρόνια. Ταλαιπωρίες, κακό και αυτό και μετρήσεις και κόντραμετρήσεις. Με αποτέλεσμα, χάνεται πλέον το έργο, γιατί θεωρείται μετά από 5 χρόνια ίσως, μετά από 10 χρόνια θεωρείται και πεπερασμένο άλλης τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, στη Λάρισα υπάρχει μία εταιρεία και συγκεκριμένα η ψυχή της εταιρείας ο κύριος Σούκος. Ο κύριος Σούκος, κύριε, μας έβαλε τα γυαλιά σε όλους, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έφτιαξε το εργοστάσιο για τα σκουπίδια πάνω σε νταλίκες, σε κοντέινερ και νταλίκες κλπ. Βέβαια μιλάμε για τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με όλο το τεχνολογικό εξοπλισμό όπως πρέπει, ούτως ώστε τα σκουπίδια τα βάζουμε, κάνουν και διαχωρισμό, κάνουν και, πώς το λέμε, και ανανεώσιμα υλικά κλπ. Και κάνουν και ενεργειακό υλικό, δηλαδή να το καίμε και να κερδίζουμε και ηλεκτρική ενέργεια. Και όχι μόνο, κάνουν και κεραμίδια. Κεραμίδια, αγαπητοί τηλεθεατές. Τα κεραμίδια, πλακάκια, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, σας μιλώ ειλικρινά, θα το έχετε καταλάβει με τον ενθουσιασμό που σας μιλάω. Όμως για να μην σας τρώω το χρόνο με όλα αυτά τα πράγματα, καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Σούκος.
κύριος Σούκος είχε την καλοσύνη να έρθει εδώ και να μιλήσουμε ελεύθερα. Να έρθω στους Σπαρτιάτες. Στους Σπαρτιάτες. Τιμή για μένα. Και τιμή για μας που ήρθατε. Γιατί και αυτοί χαράξανε. Χαράξανε, πράγματι. Χαράξανε και τους λένε στρατοκράτες αυτό. Ξέρετε τι πολιτισμό είχε η αρχαία Σπάρτη. Ξέρετε ότι οι μεγαλύτεροι ποιητές, οι μεγαλύτεροι λογοτέχνες και, αυτή, και η δημοκρατία εδώ λειτουργήσε. Σπάρτη. Στη Σπάρτη. Και απλώς οι Αθηναίοι είχαν περισσότερα λεφτά και φτιάξαν την ιστορία στα μέτρα τους. Ο συνήθως. Συνήθως. Είναι ευχάριστο. Έτσι λοιπόν. Κύριε Σούκο, καταρχήν σας συγχαίρω. Σας ευχαριστώ. Για τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και ξέρετε αυτή την εποχή. Λιγάκι πιο δυνατά για να τα πιάνει το μικρόφωνο. Ναι. Αυτή την εποχή εμείς οι Έλληνες έχουμε ανάγκη από μεγάλα βήματα. Είμαστε μέσα στη φωτιά. Αποστήριξη. Είμαστε μέσα στη φωτιά και πρέπει να κάνουμε μεγάλα βήματα. Ένα μεγάλο βήμα είναι να δώσουμε και μία λύση στα σκουπίδια. Πρόβλημα μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι με το να βρούμε έναν τρόπο, μια ψυχρή διαδικασία, χωρίς θερμογόνες δυνάμεις, κάψη. Βέβαια. Να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε τα σκουπίδια. Δηλαδή να ρίχνουμε τα σκουπίδια και μην ξαναπαίρνουμε σκουπίδια. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Καταφέραμε λοιπόν κάτι πολύ καλό. Καταφέραμε μια κινητή μονάδα. Κινητή μονάδα γιατί? Πρώτον, για να μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε... και να λειτουργήσει άμεσα. Έτσι, σε πολύ μικρό χώρο και χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες. Σκεφτείτε τώρα να πείτε θα φτιάξω εργοστάσιο. 700 χρόνια θα περιμένετε. Καλά. 700 χρόνια. Μόλις ακούσει ο κόσμος εργοστάσιο. Πώς θα κοστίσει κιόλας. Εργοστάσιο σκουπιδιών. Ποιος θα σας αφήσει? Κανείς. Κανείς. Βρήκαμε λοιπόν μια πολύ ωραία μέθοδο. Ψυχρή διαδικασία. Οικολογική. Γι' αυτό και το ονομάζουμε σταθμός ψυχρής επεξεργασίας. Ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων. Ανακύκλωση, δηλαδή, ξέχασα έτσι, τη λέξη προηγουμένως. Δηλαδή, μέχρι χθες. Μπορείς να μου φωνάζεις. Καμιά φορά, αν ξεχνάω καμία λέξη, μπορείς να μου τη φωνάζεις, Γιάννη. Μέχρι χθες θάβαμε τα σκουπίδια. Θάβαμε τον θησαυρό. Βέβαια. Θάβαμε τι? Θάβαμε το πλαστικό. 300-400 χρόνια δεν απορροφάται από τον πλανήτη. Βέβαια. Θάβαμε το αλουμίνιο. Θάβαμε το σίδερο. Θάβαμε πολλά. Γι' αυτό λοιπόν. Τι κάναμε? Καταστρέφουμε και την θαλάσσια. Τον υδροφόρο. Τον υδροφόρο ορίζοντα. Μα είδε το αναφέρασα. Την πανίδα μέσα στη θάλασσα, τα ψάρια, τη ζωογόνου αυτή. Ας πάμε κοντά σε μια χωματερή να κάνουμε μια γεώτρηση και θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά κάτι έπρεπε να κάνουμε για τα σκουπίδια. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρθηκαν. Έπρεπε να δώσουμε μια λύση. Καλά είναι να λέμε, αλλά πρέπει να βρούμε και λύσεις. Δεν είναι λύση κάψη. Έτσι, και το τονίζει και η κυρία Μπιλμπίλ και όλους ο κοινούς. Δεν είναι η λύση, γιατί τα αέρια που εκπέμπονται, είναι διοξίνες, διοξίνες και όλα αυτά, πάνε καταστρέφουν το όζον επάνω. 100 γραμμάρια διοξίνη σκοτώνει 100.000 άτομα ακαρία. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, εντάξει. Για να μπορέσουν να γίνουν τα σκουπίδια καύσιμο ύλη, χρειάζεται ειδική επεξεργασία, έτσι, των ρήπων, των αέριων ρήπων που θα βγουν, πλυντηρίδες, μετάκαυση και πολλά άλλα. Δηλαδή γίνεται, το κάνουν. Στο Όσλο το κάνουν. Αλλά είναι κοστοβόρο. Δηλαδή θα μας έρθει τον τόνο πάνω από 250 ευρώ. Τόσο πολύ, βέβαια. Και ποιος θα το πληρώσει αυτό? Πάλι νοικοκυρά. Βέβαια. Πάλι νοικοκυρά. Ο φτωχός. Όχι, έτσι. Είναι νοικοκυρά. Έτσι. Εκεί τα πληρώνονται όλα. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε να βρούμε έναν τρόπο οικονομικό, γρήγορο, εύκολο και το σημαντικότερο απ' όλα να είναι ελληνική τεχνολογία, να δουλέψουν τα ελληνικά χέρια. Το έχουμε άμεση ανάγκη. Να μείνουν τα λεφτά εδώ. Να κάνουμε εξαγωγές, να φέρουμε συνάλλαγμα. Και να ακούγεται αυτό το όνομα. Αυτό το ωραίο όνομα. Οι Σπαρτιάτες, να ακούγεται η Ελλάδα μας. Έτσι. Τι άλλο ζητάμε? Απλά. Εντάξει. Να σας πω και κάτι όμως. Πολλοί προσπάθησαν. Αλλά οι τρόποι που προσπάθησαν δεν ήταν οικονομικοί, δεν ήταν απλοί, δεν ήταν...